Μια διευκρίνηση για χάρτια. Μια διευκρίνηση. Είπαμε τι ψηφίζετε μέσα στη Βουλή κάθε φορά, θα τα ακούσετε μετά. Αλλά δεν υπάρχει το 100% που ψηφίζει. Υπάρχουν ελάχιστοι. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν τρέπονται να είναι ανάμεσά μας και υπάρχουν και αυτοί δεν ψηφίζουν προς τιμητούς και προς τιμή μας. Η πλειοψηφία όμως πιάζει τους νόμους, θέλει από μεν το κλήρο κατάρες και αναθέματα, από δε εμάς ξέρετε τι θέλετε. Ξέρετε τι θέλετε. Μωρία. Μαζευτείτε, συγκεντρωθείτε και προσδιορίστε τις θέσεις σας. Όμως, αδέρφια, τώρα που γέμισε η πλατεία, μπροστά στη γενοκτονία των αδελφών ποντίων που είχαμε εχθές, θα τηρήσουμε ενός λεπτού προσευχή εις μνημόσυνον αιώνιον, όχι ψυχή, όχι ενός λεπτού ψυχή. Αυτό το λένε άλλοι για άλλους λόγους. Για μας, την τιμή που κάνουμε στους νεκρούς μας είναι η προσευχή. Ενός λεπτού προσευχή από τώρα. Αιωνία του συνήμη, κάθε Έλληνας νεκρός θα πρέπει να γίνεται πνευματικά μια νέα λερναία ύδρα. Από τα πιστεύω όμως, από τις αξίες και τα ιδανικά που πήραν από τους προπάτορές μας και εμείς να γινόμαστε καλύτεροι από αυτούς, νεότεροι ομολογητέ, και δεν θα εφησυχάσουμε κάτι που θα το περάσουμε και τις επερχόμενες γενναίες. Αυτό δικαιούται η Ελλάδα για να επιβιώσει. Μη περιμένετε από τη Δύση. Αυτό το κατέγραψε και ο Διονύσιος Σολωμός. Πήγαμε, ήρθαμε και περιμέναμε. Εάν δεν γινόταν το θαύμα του 21, τώρα θα είμαστε κάτω από το τουρκικό ζυγό. Θα μιλάγαμε τουρκικά και δεν θα παίζαμε με το survival με τους Τούρκους. Συγχωρέστε με, εκεί μας καταδύσανε για να μην σκεφτόμαστε. Μας έχουν εγκλωβίσει τον εγκέφαλο σε αστείες προϋποθέσεις από τα μέσα μαζικής ενημερώσεως που δεν ξέρω αν αξίζει να ακούμε και τις ειδήσεις ακόμα, γιατί και αυτές έχουν το μερίδιο του ψεύδους. Κύριε, ανάμεσά μας είναι και ο τέος αστυνομικός κύριο Δημήτριος Ανδρεάκος, ο αρνητής της μιαράς κάρτας που δεν παρέλαβε προφημί του και απετάχθη από τα σώματα ασφαλείας. Παρίσταται και ο εκλεκτός δικηγόρος του και φίλος μας κύριος Ιωάννης Ζωγράφος, χάρη του οποίου πριν μερικούς μήνες επέτυχαν την επανένταξη στο σώμα με προϋποθέσεις που τώρα ξέρουν να παίζουν το παιχνίδι σαν νικητέ. Τελείες. Αφού δικαιώθηκε για λόγου θρησκευτικής συγκινήσεως κατόπιν ομοφόνου αποφάσεως του Πειθαρχικού Συμβουλίου της Αστυνομίας, αμέσως μετά την απόφαση του διοικητικού εφετρίου, ο Θεός πάντα μαζί του να είναι και του Δημήτριου και του Ιωάννη και όλων εμάς. Μακάρι να τους μιμηθούν και άλλοι Έλληνες, αφού απορρίπτουν όλα αυτά τα μοιάσματα που μας φέρανε για ένα λόγο, για να μας εγκλωβίσουν συνειδήσεις, για να μας φυλακίσουν τις ελευθερίες και τα δικαιώματα που έχουμε πρώτα από το Θεό
ως το αυτεξούσιον που παρήγει αφιδός, μέχρι και τα δικαιώματα τα ανθρώπινα που έχουμε κερδίσει με υδρότα. Αυτά λοιπόν θέλω να μας τα κόψουμε και θα υπάρχει μια διαρκής παρακολούθηση σε μια συντεταγμένη διαδικασία υποτιμήσεως, όχι μόνο αφαιρήνισμου και απορθοδοξοποιήσεως. Αυτά είναι τα πρώτα για να μην υπάρχουν οι σοβαρές αντιστάσεις. Αλλά θα πρέπει να μας εισαγάγουν στην παγκόσμια δικτατορία χωρίς να έχουμε την βούληση να αρνηθούμε τίποτα και να αντιδράσουμε σε τίποτα. Είναι η σειρά να ακούσουμε τον κύριο Γιάννη Παλετσάκη, νομικό και συγγραφέα, ο οποίος είναι δεύτερος ομιλητής και ο οποίος έχει να μας πει αυτά που περιμένετε να ακούσετε απόψε. Παρακαλώ. Αγαπητοί αδελφοί και αδελφές που βρίσκεστε εδώ στο όνομα και για το όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, αλλά και όσα καλωσορίζω, Χριστός Ανέστη. Επίσης καλωσορίζουμε και αυτούς οι οποίοι έχουν βρεθεί εδώ από τύχη δικαίως ή από περιέργεια ή και με πονηρές διαθέσεις να διακομωδήσουν, να γελιοποιήσουν και να απαξιώσουν τη συγκέντρωση αυτής της μέσα μαζικής ενημέρωσης με ειρωνικά σχόλια και επιλεγμένες φωτογραφίες. Τους καλωσορίζουμε ως χριστιανοί και τους καλοδεχόμαστε και αυτούς να ακούσουν αυτά τα οποία πρέπει να ακούσουν και δεν τα ακούν πουθενά αλλού. Τους πληροφορούμε λοιπόν ότι εδώ είναι μία σύναξη ορθοδόξων χριστιανών που ήρθαν να δηλώσουν την μαρτυρία της αγάπης τους και την ομολογία πίστης τους στον Ιησού Χριστό. Και δεν έχει καμία σημασία ο αριθμός. Ο Κύριος μας έχει πει ότι όπου βρίσκονται δύο στο όνομά Του, αυτή είναι κάτω από τη σκέπη Του, είναι η Εκκλησία του Χριστού. Δεν μας ενδιαφέρουν τα νούμερα. Ο Χριστός μας ξεκίνησε με 12 Αποστόλους και κατέκτησε η Εκκλησία Του όλη την Οικουμένη. Η Εκκλησία Του της οποίας επίλα άνδρου μας έχει πει ού κατησχίσους είναι αυτής. Και οι πύλες της κολάσεως να ανοίξουν δεν θα μπορέσουν να νικήσουν τον Χριστό μας. Θα ξεκινήσω το λόγο μου με ένα χωρίο, μια περικοπή από ένα βιβλίο της Αγίας Γραφής, από το οποίο το μόνο που ξέρουν οι περισσότεροι είναι μια μακάβρια έκφραση που ακούγεται «Ματαιώτης ματαιωτίζων τα πάντα ματαιώτης, τον εκκλησιαστή». Λέει λοιπόν ο εκκλησιαστής, κεφάλαιο 3, «Της πάση χρόνος και πατή πράγματι καιρός, για όλα τα πράγματα λέει υπάρχει ο κατάλληλος χρόνος που πρέπει να γίνει και ο κατάλληλος καιρός. Δεν γίνονται όλα όποτε νομίζουμε εμείς ότι μπορούν να γίνουν». Και γιατί τα λέω αυτά? Γιατί εάν εδώ, μάλλον εάν η Εκκλησία του Χριστού, η ιεραρχία της Εκκλησίας του Χριστού, η οποία λάμπει δια της απουσίας της, την ώρα που θα έπρεπε εδώ σε μία εξέδρα να βρίσκονται και οι 90 τόσοι ιεράρχες της ιεραρχίας και να συμπαρίσταται. Και δεν υπάρχει ούτε ένα μήνυμα στην παράσταση της ιεραρχίας σε αυτή τη σύναξη εδώ. Λέει λοιπόν, «Πατή πράγματι καιρός και της πάση χρόνος, εάν λοιπόν η Εκκλησία είχε μεριμνήσει, τελούσε σε εγρήγορση, σε χρόνια προηγούμενα, δεν θα βρισκόμασταν εδώ και δεν θα γινόταν αυτά τα οποία γίνονται σήμερα. Διότι αν το 1975 η Εκκλησία, η Ιεραρχία της Εκκλησίας, είχε ερημνήσει και είχε απαιτήσει από αυτούς που φτιάχναν το Σύνταγμα του 1975 που ισχύει μέχρι σήμερα και πάνω να το αναθεωρήσουν και πάλι, εάν λέω είχε απαιτήσει η διάταξη του άρθρου 3 που αναφέρεται στην επικρατούσα θρησκεία να είναι διάταξη μη αναθεωρητέα, να μην μπορεί κανείς να την αθεωρήσει, γιατί μία αναθεωρητέα είναι και η διάταξη του άρθρου 1 που βλέπει την προεδρευμένη δημοκρατία, την ομοιωτική δημοκρατία. Τηλώνας λοιπόν είναι η δημοκρατία αφενός, αλλά και η θρησκεία αφετέρου.
δεν το έκανε τότε η Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν ερήμησε, η ιεραρχία της Εκκλησίας δεν ερήμησε να διαβάσει το Ευρωσύνταγμα του υπέγραψης με μία τσίφρα ο Κώστας Καραμαλής, ούτε τις ηθίκες της αγώνας για τις οποίες μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα οποία πέρασε η Βουλή χωρίς να ρωτήσει τον ελληνικό λαό. Γιατί εάν είχε διαβάσει αυτά τα κείμενα και τα μνημόνια τα οποία νομίζει ότι ανήκουν στη δικαιοδοσία της Βουλής και μόνο, θα είχε καταλάβει ποιες δεσμεύσεις υπογράφουν οι πολιτικοί και πού οδηγούν αυτές τις δεσμεύσεις. Μία από τις δεσμεύσεις είναι να καταργήσουμε από το Σύνταγμα την επικρατούσα θρησκεία. Είναι το τελευταίο και το μοναδικό κράτος στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει στο Σύνταγμά του τέτοια διάταξη. Και αυτή τη διάταξη δεν τη θέλουν οι Ευρωπαίοι εντέλει και οι υπηρέτες του Σατανά. Θέλουν να βγάλουν από το Σύνταγμα του Χριστό μας. Τους ενοχλεί. Είναι πρόβλημα. Είναι καρφί και εμποδίζει. Και θα δούμε παρακάτω τι εμποδίζει ο Χριστός μας. Η εντολή λοιπόν είναι αυτή. Και μην έχετε την εντύπωση ότι όλες αυτές, όλα αυτά που τραβάμε στα χρόνια που τραβάμε, τα τραβάμε για άλλο χρόνο. Δεν υπάρχει οικονομική κρίση. Υπάρχει μια εικονική πραγματικότητα όπου κυριαρχεί ο μαμονάς και έχει εξαπολύσει θηρία, τα λένε πακέτα μνημόνια αξιολογήσεις, capital controls κλπ. Να μας κυνηγάνε μέχρι τη στιγμή που θα τους παραδώσουμε το Χριστό μας. Αυτό είναι το πρόβλημά τους και τίποτα άλλο. Ούτε νησιά δεν θα μας πάρουν, ούτε ξενοδοχεία, ούτε φιλέτα, ούτε λιμάνια, ούτε αεροδρόμια, ούτε φτάσματα υποθαλάσσια. Θέλουν το Χριστό μας. Και δεν τον θέλουν απλώς να τον αρπάξουμε. Θέλουν να τους τον παραδώσουμε με τη θέλησή μας, την οποία υποτίθεται ότι εκφράζει το κοινοβούλιο. Γι' αυτό έρχεται η αναθεώρηση του Συντάγματος, η οποία γίνεται μόνο για αυτόν τον σκοπό. Υποκρύπτει δηλαδή την αναθεώρηση του άρθρου 3 με σκοπό να εκβληθεί από την Ελλάδα ο Τριαδικός Θεός και ο Λόγος του Ιησούς Χριστός. Αυτό θέλουν και τίποτα άλλο. Θα σας πω δύο λόγια για να ενημερωθείτε πώς γίνεται η αναθεώρηση του Συντάγματος, για να ξέρετε τη διαδικασία, τι έχει γίνει μέχρι σήμερα, τι υπολείπεται να γίνει και πού βρισκόμαστε. Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 110 του Συντάγματος, για να ξεκινήσει η διαδικασία αναθεώρησης και διατάξεως του Συντάγματος, θα πρέπει να υπάρξει μια πρόταση να το προτείνω 50 τουλάχιστον βουλευτές. Η πρόταση αυτή ήδη έχει υποβληθεί από 50 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και η διαδικασία έχει αρχίσει. Στη συνέχεια, λέει το Σύνταγμα, θα πρέπει να ληφθεί απόφαση από την Ολομέλεια της Βουλής με δύο ψηφοφορίες για δύο θέματα. Η πρώτη είναι για το αν υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης και η δεύτερη για το ποια άρθρα θα αναθεωρηθούν. Για να πάρθει αυτή η απόφαση από την Ολομέλεια της Βουλής, το Σύνταγμα απαιτεί αυξημένη πλειοψηφία των 3/5 του όρου αριθμού των βουλευτών, δηλαδή με 180 ψήφους. Θα ρωτήσει κανείς, θα πει, μα θα πει αυτή η κυβέρνηση 180. Σας διαβεβαιώνω με όση αξιοπιστία μπορώ να έχω ότι όχι 180, οι υπερδιατόσεις θα ψηφίσουν τη διάταξη αυτή όπως έχουν ψηφίσει όλα τα άλλα αντιλαϊκά, αντιεθνικά και αντιεκκλησιαστικά μέτρα. Αυτή είναι με την απόφαση της Βουλής και 180 ψήφους θα τελειώσει η πρώτη φάση της αναθεώρησης για να συνεχιστεί από την επόμενη Βουλή που θα προκύψει από τις επόμενες εκλογές και θα λέγεται αναθεωρητική Βουλή. Αυτή θα πάρει λοιπόν την πρώτη απόφαση και θα συζητήσει τα άρθρα που πρέπει να αναθεωρηθούν. Και αφού τα εγκρίνει, θα δημοσιευθούν σε μερές κυβερνήσεων. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, το νέο αναθεωρημένο Σύνταγμα θα ισχύει χωρίς την επικρατούσα θρησκεία των Ελλήνων. Η Ελλάδα δηλαδή θα κηρυχθεί και de jure ως ένα κράτος επισήμως άθρησκο. Ένα κράτος το οποίο δεν δέχεται την ύπαρξη του Θεού και δεν δέχεται να έχει κεφαλή του τον λόγο του Ιησού Χριστό. Αυτό είναι το σχέδιο. Με βάση λοιπόν αυτά τα οποία είπαμε, η μόνη ελπίδα κοσμικά, δηλαδή αν σκεφτούμε με κοσμικό νου, γιατί θα δούμε ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά και τόσο κοσμικά, θα δούμε ότι η λογική της πίστης μας δίνει
ελπίδες για πολλά άλλα πράγματα. Εφόσον λοιπόν πρέπει να σκεφτούμε και εμείς πολιτικά, η ελπίδα που έχουμε είναι η κυβέρνηση αυτή έχει χρονικά ένεση να φέρει το θέμα στη Βουλή μέχρι τη λήξη της θητείας της και εν πάση περιπτώσει προ της προκήρυξης νέων εκλογών. Σε περίπτωση λοιπόν που η κυβέρνηση για οποιοδήποτε λόγο πέσει, ματαιώνεται η διαδικασία της αναθεώρησης. Τώρα, θα δούμε σε ποιο σημείο βρισκόμαστε. Τι ακριβώς. Είπαμε ότι η πρόταση των 50 βουλευτών έχει υποβληθεί. Η κυβέρνηση πρέπει λοιπόν να φέρει στο ολομέλεια της Βουλής προς συζήτηση το θέμα. Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας προαποφασίσει, γιατί αυτό σας το λέω, διότι στο πρόγραμμα που κυκλοφόρησε το έντυπο προεκλογικά του 2015 και 2016, το γράφει ότι θέλω να κάνω και αυτό, είναι μέσα η αναθεώρηση συντάγματος και κανείς δεν μπορεί να τους κατηγορήσει ότι δεν έχουν ενημερώσει. Έδωσε λοιπόν, συνεκρότησε για την δημοκρατικοφάνεια μία επιτροπή τάχα η οποία θα επεξεργαστεί τα άρθρα εκείνα που πρέπει να αναθεωρηθούν. Η επιτροπή αυτή πήρε την εντολή από το ΣΥΡΙΖΑ και πήρε και τα έτοιμα σχέδια του ΣΥΡΙΖΑ και θα τα παρουσιάσει ως πόρισμα δικό τους. Και για μια νέα επίστρωση δημοκρατικοφάνειας κάλεσε το λαό να διατυπώσει τη γνώμη του μέσω του διαδικτύου, να πει τη γνώμη του. Βέβαια, τα ερωτήματα που έχει θέσει είναι έτσι φτιαγμένα ώστε να μην μπορείς να πεις τη γνώμη σου. Αλλά υπάρχει ένα κενό σημείο που μπορεί να διατυπώσεις με δικά σου λόγια ό,τι θέλεις. Καλέσαμε με την εφημερίδα Στήλος Ορθοδοξίας όσους χριστιανούς να μπουν στο διαδίκτυο και καλούμε από εδώ και όλους εσάς που μας ακούτε να μπείτε στο διαδίκτυο στη διεύθυνση syntagma.dialogos.gov.gr και να διατυπώσετε με απλά λόγια την άρνησή σας να φύγει από το Σύνταγμα η διάταξη προβλέπει ως επικρατούσα θρησκεία τη χριστιανική θρησκεία. Να πείτε όχι. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να πω ότι και η ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος θα μπορούσε να προβάλλει μια ιονή αντίσταση στην κυβέρνηση αυτή, αλλά δεν το κάνει. Και ποια είναι η αντίσταση? Να αρνηθεί βέβαια την αναθεώρηση του άρθρου 3 και να πει όμως στην κυβέρνηση ότι εν πάση περιπτώσει αν θέλεις να αλλάξεις το άρθρο 3 εμείς ως Εκκλησία του Χριστού προτείνουμε, και δεν το έκανε αυτό, το άρθρο 3 να μεταλλαχθεί σε μη αναθεωρητέα διάταξη. Στο καινούριο Σύνταγμα να μην μπορεί να μπαίνει ως μη αναθεωρητέα. Δηλαδή να ισχύει αγίως στην Ελλάδα ότι η επικρατούσα θρησκεία είναι η ορθόδοξη χριστιανική. Και ας λένε ό,τι θέλουν όσοι με ακούνε αυτή τη στιγμή, συνταγματολόγοι της Δεκάρας, ότι τάχα μου αυτό δεν μπορεί να γίνει. Τώρα, σας είπα με βάση τον πολιτικό λόγο σε ποιο σημείο βρισκόμαστε. Η προθεσμία που έχει θέσει η Επιτροπή Αναθεώρησης λήγει τέλη Ιουνίου. Υποθέτω, όπως και εσείς μπορείτε να πείτε, ότι περί τον Ιούλιο-Αύγουστο θα υποβάλει το σχέδιο στην κυβέρνηση και η κυβέρνηση στον κατάλληλο για αυτήν πολιτικά και κομματικά χρόνο θα φέρει το θέμα στην ολομέλεια της Βουλής. Εν πάση περιπτώσει να ξέρετε ότι πριν λήξει αυτή η Βουλή θα έχει περάσει η πρώτη φάση της αναθεώρησης. Αλλά θα δούμε τα πράγματα τώρα από την πλευρά της Κοινής Διαθήκης. Βλέποντας λοιπόν από αυτή την πλευρά μπορούμε να πούμε ότι πού βρισκόμαστε, ζούμε τις ημέρες της μεγάλης θλίψης για την οποία μας έχει ενημερώσει ο Κύριος μας λέγοντας ή μάλλον απαντώντας στους μαθητές του όταν το ρωτούσαν πότε θα ξανάρθεις Κύριε και λέει «Έστε γάρ τότε μεγάλη θλίψης, θλίψης μεγάλη, ία ου γέγονεν αποκτήσω ως κόσμου και ου δου μη γέννητε». Θα υπάρξει λέει τόσο μεγάλη θλίψη στους χρόνους εκείνους που δεν έχει υπάρξει ποτέ στην ιστορία και ούτε πρόκειται να υπάρξει. Έχετε καταλάβει τι λέει ο Κύριος μας?
δεν υπήρξε ποτέ στην ιστορία και δεν πρόκειται να ξαναυπάρξει. Και όταν ο Χριστός μας λέει θλίψεις, μην νομίζετε ότι εννοεί αυτό που εννοείται όλοι, εννοούμε όλοι στη σημερινή νεοελληνική γλώσσα. Στην αρχαία ελληνική γλώσσα ή στην κοινή αρχαία στην οποία είναι γραμμένα τα Ευαγγέλια και η Κοινή Διαθήκη, θλίψεις σημαίνει πίεση, συμπίεση, σύνθλιψη. Θα συνθλιβείτε, λέει, είναι αυτό που αισθάνεται ο Έλληνας και κυρίως οι χριστιανοί σημερινές εποχές, όπου παντού οι χριστιανοί στον κόσμο συνθλίβονται, αποκεφαλίζονται, διώκονται, καίγονται οι εκκλησίες τους. Βλέπετε και εμείς εδώ συνθλιβόμαστε από τα αλλεπάλληλα μέτρα τα οποία οι ξένοι μας επιβάλλουν, έχοντας δημιουργήσει την εικονική πραγματικότητα μέχρι να διώξουμε τον Χριστό μας. Γιατί μόλις πάρθει η απόφαση και ο Χριστός εκβληθεί από την Ελλάδα, δια μαγείας θα λυθούν όλα αυτά τα οποία τραβάμε. Και το χρέος θα γίνει δρόσιμο και θα ρυθμιστεί και θα δημιουργηθεί στα γεργατό με 200 χρόνια πληρωμή του. Και στις διεθνείς αγορές θα μπούμε και τα capital control θα έρθουν. Δεν θα πιστεύουν οι Έλληνες για πότε όλα αυτά εν μια νυχτή θα γίνουν και η κυβέρνηση που θα συμβεί να είναι τότε αυτή η επόμενη θα μας λέει ότι θα τρίβει τα χέρια της και οι Έλληνες θα πανηγυρίζουν. Προσέξτε, αυτό ο Απόστολος Παύλος στη Β' Θεσσαλονικής Επιστολή μας προειδοποιεί ότι θα υπάρξει μεγάλη ενέργεια πλάνης και υπό ενέργεια πλάνης ζούμε σήμερα, νομίζοντας ότι αυτά που τραβάμε είναι χάρη της δημοσιονομικής κατάστασης της χώρας και τα λοιπά. Τα τραβάμε γιατί είμαστε ακόμα πιστοί στον Κύριο Ιησού Χριστό. Αυτό θέλουν να μας αρπάξουν, αυτό θέλουν να τους παραδώσουν. Είναι λοιπόν η μέρα της μεγάλης θλίψης. Είναι η μέρα, αγαπητοί χριστιανοί, κατά τις οποίες το πρώτο θηρίο της Αποκάλυψης, αυτό που ο Ιωάννης περιγράφει με 7 κεφάλια, 10 κέρατα και 10 στέματα, μόλις έχει βγει από τη θάλασσα και βρυχάται με μεγαλοστομίες και βλασφημίες εναντίον του Θεού και του Λόγου του Ιησού Χριστού, νικά, λέει ο Ιωάννης, τους Αγίους του και επιβάλλει την εξουσία του σε όλο τον κόσμο. Και λέγοντας επιβάλλει την εξουσία του σε όλο τον κόσμο, τι είναι αυτό? Περνάει σε όλο τον κόσμο το βδελυρό αριθμό σύμβολο του 666. Αυτή τη στιγμή προσπαθεί να σφραγίσει την Ελλάδα. Η εκβολή του άρθρου 3 από το Σύνταγμα σημαίνει ότι η Ελλάδα σφραγίζεται πλέον επισήμως ως ένα άθεο κράτος. Γιατί μόνο ένα άθεο κράτος μπορεί να δώσει στους πολίτες του άθεες ταυτότητες. Και αν μέχρι σήμερα επί 38 χρόνια δεν μπόρεσαν τόσες κυβερνήσεις να επιβάλλουν ηλεκτρονικές ταυτότητες, δεν είναι γιατί διαμαρτυρήθηκαν κάποιοι σαν και εσάς και σαν και εμάς, είναι γιατί το Άγιο Πνεύμα, το οποίο προστατεύει την Ελλάδα ενώσον αρχηγός της, είναι ο Ιησούς Χριστός, δεν επέτρεψε σε κανένα, παρόσες προσπάθειες καν κατέβαλαν, να δώσει ηλεκτρονικές ταυτότητες. Θα γίνει αυτό αμέσως, μόλις περάσει η αναθεώρηση του Συντάγματος. Ερητή οφθαλμού. Βρισκόμαστε λοιπόν σε αυτή τη φάση, ότι το θηρίο έχει βγαίνει από τη θάλασσα. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι, όπως σας είπα προηγουμένως, η Ελλάδα πλέον καθίσταται de jure. De jure σημαίνει με κανόνες δικαίου, ως ένα επίσημο άφρισκο κράτος. Γιατί μέχρι σήμερα οι πολιτικοί, όλοι οι πολιτικοί της μεταπολίτευσης, de facto την κάναν την Ελλάδα πολυπολιτισμική. Με την έλευση όλων αυτών των ορδών και των στιφών των λαθρομεταναστών από τα βάθη της Ασίας και της Αφρικής, η Ελλάδα νοθεύτηκε ο πληθυσμός της και έγινε ένα πολυπολιτισμικό και πολυθεϊστικό κράτος. Χάρη λοιπόν της διευθέτησης αυτού του πολυπολιτισμού και του πολυθεϊσμού, καταργούμε η χριστιανική θρησκεία για να μην αισθάνονται άσχημα όλοι αυτοί που πρόκειται να ζήσουν μαζί μας. Αγαπητοί αδελφοί, ζούμε στις ημέρες που ο Απόστολος Παύλος μας έχει προειδοποιήσει τι θα συμβεί. Στη Β' Θεσσαλονικής Επιστολή λέει στους χριστιανούς και λέει σε εμάς όλων των εποχών τους χριστιανούς ότι δεν πρόκειται να εμφανιστεί ο άνομος, ο Υιός της Απολίας, αυτό που λέμε
στην καθομιλουμένη Αντίχριστος, εάν δεν συμβούν δύο πράγματα. Γι' αυτό λέει, μη σας παραπλανήσει κανείς και σας πει και νομίζω ότι έρχεται ο Χριστός μας. Δεν πρόκειται, λέει, να γίνει η Δευτέρα Παρουσία, εάν προηγουμένως δεν συμβούν τα εξής δύο πράγματα. Το πρώτο είναι η μεγάλη αποστασία. Θα υπάρξει, λέει, μεγάλη αποστασία. Πολλοί χριστιανοί θα πάψουν να πιστεύουν στον Χριστό και με αυτά που κάνουν δεν θα είναι χριστιανοί. Αυτό σημαίνει αποστασία. Και το δεύτερο είναι ότι πρέπει να φύγει από τη μέση κάποιος, ο κατέχων, ή μια μετοχή. Τι είναι αυτό, ποιος είναι ο κατέχων? Ο κατέχων, αγαπητοί μου, είναι ο ίδιος ο Χριστός μας. Γιατί τον λέει κατέχοντα? Διότι κατέχει όλες τις εξουσίες εν ουρανού και γης που του παρεχώρησε ο πατέρας του. Στο κατά Ματθαίον το λέει στους μαθητές του. Εδώ θυμεί πάσα εξουσία εν ουρανού και γης. Ο Θεός λοιπόν έχει παραχωρήσει στο λόγο του Ιησού Χριστό όλες τις εξουσίες. Τις κατέχει ο Χριστός. Επίσης ο Χριστός κατέχει τον τίτλο, το αξίωμα του σωτήρα, του λυτρωτή και του μοναδικού αληθινού Θεού. Πρέπει λοιπόν να φύγει από τη μέση, έτσι το λέει ο Παύλος, έως εκ μέσου γέννηται, προκειμένου στον χώρο τον κενό που θα αφήσει να μπορέσει να αποκαλυφθεί ο άλλος. Όσο ο Χριστός θα παραμένει κεφαλή της εκκλησίας των χριστιανών, δεν μπορεί να εμφανιστεί ο λεγόμενος Αντίχριστος. Και θέλουν οι ξένοι να μας τον πάρουν την Ελλάδα για ένα ιδιαίτερο λόγο. Η Ελλάδα υπήρξε η είσοδος του χριστιανισμού και δι' αυτής επεξετάθη στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο και επιπλέον υπήρξε η κυβωτός που δια της Ορθοδοξίας εφύλαξε την ορθή πίστη στον Ιησού Χριστό. Ο Σατανάς λοιπόν, θέλοντας να πάρει τη ρεβάνς από τον Θεό, θέλει η Ελλάδα να γίνει και η έξοδος του χριστιανού, του Χριστού και του χριστιανισμού. Γιατί μόνο εάν η Ελλάδα τον εκβάλει, τότε όλα τα υπόλοιπα κράτη, τα λεγόμενα χριστιανικά κράτη, εύκολα θα πέσουν στην παγίδα. Και η παγίδα ποια είναι? Η παγίδα είναι η μεγάλη πόρνη, η Βαβυλώνα, για την οποία μιλάει η Αποκάλυψη. Η νέα παγκόσμια θρησκεία, την οποία έχουν ετοιμάσει και είναι πρώτων θυρών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών να επιβληθεί σε όλα τα κράτη του κόσμου μία ενιαία θρησκεία, ώστε να πάψουν οι έρηδες, οι φιλετικές και οι θρησκευτικές. Όλοι να πιστεύουν στο ίδιο πράγμα. Και εκεί βέβαια, μέσα σε αυτή την ενιαία παγκόσμια θρησκεία που η Αποκάλυψη μας την παρουσιάζει ως ένα θηρίο ή μάλλον μία πόρνη που κάθεται πάνω στο θηρίο, το οποίο θηρίο είναι η ανομία, η απήθεια προς το Λόγο του Θεού. Εκεί λοιπόν όλοι οι ειδωλολατρικοί θεοί του κόσμου θα είναι το ίδιο πράγμα σε ένα επίπεδο και ο Χριστός μας θα είναι ένας από τους πολλούς θεούς. Εξίσου δηλαδή σεβαστός όπως είναι ο Βούδας, ο Σίβα, ο Κρίσνα, η Κάλη και ο Αλλάχ και όλοι αυτοί μαζί. Αυτό περιμένουμε και η τελευταία δικλίδα ασφαλείας είναι η Ελλάδα. Αυτό θέλουμε να μας πάρουν. Τέλειωνε! Θα τελειώσω με τους εξής λόγους. Δεν πρέπει να ανησυχείτε για αυτά τα οποία γίνονται και πρόκειται να γίνουν. Και δεν πρέπει, όχι μόνο δεν πρέπει να ανησυχείτε, αλλά αντιθέτως θα πρέπει να χαιρόμαστε. Όχι γιατί σας το λέει ο Μπλόν, αλλά γιατί μας το λέει ο ίδιος ο Χριστός μας και η Απόστολή του. Αυτά τα οποία γίνονται, αγαπητοί μου χριστιανοί, και πρόκειται να γίνουν, είναι αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν για να αποκαλυφθεί η δόξα του Κυρίου μας, όπως η Σταύρωσή του. Το γνώριζαν αυτό οι μαθητές. Πρέπει για να αποκαλυφθεί, είναι αυτά που λέει η Αποκάλυψη. Α, δι, γενέστε εντάχει, πρέπει να γίνουν γρήγορα. Και όταν ο Χριστός ερωτάται πότε θα γίνουν αυτά που μας λες, Κύριε, απαντάει πρώτον δε δι με ψιλογιώτα πρέπει πολλά παθήν των ιών του ανθρώπου και αποδοκιμαστείνε από τις γενεάς ταύτης. Εννοεί γενεά όλη την μεταχριστιανική. Πρέπει, λέει, να πάσω πολλά από σας και να αποδοκιμάσετε, να με διώξετε, να με αποφέμψετε από τη ζωή σας. Σε τέτοιο σημείο, ώστε να διερωτάτε και ο ίδιος στο Καταλουκά Ευαγγέλιο, άρα ελθόν ο Υιός του ανθρώπου ευρύσει πίστην επί της γης. Όταν θα ξαναέρθω, λέει, θα βρω κανένα να πιστεύει σε μένα. Αυτό λέει ο Χριστός. Και σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε. Δεν θα πρέπει να αισθάνεστε θλίψη, οργή και
και αισθήματα εκδικητικότητας, αλλά αντιστρόφως θα πρέπει να χαίρεστε. Όχι λέω γιατί το λέω εγώ, αλλά γιατί μας το λέει η Καινή Διαθήκη. Λέει ο Χριστός, όταν ουν είδετε ταύτα γίνεστε, όταν θα δείτε, λέει, αυτά που σας λέω να αρχίσουν να γίνονται, ανακύψατε και πάρατε τα σκεφαλά, σηκώστε το κεφάλι ψηλά, ότι εγγύσει μόνο η Βασιλεία των Ουρανών, διότι εγγύζει η απολύτρωσή σας. Είναι η ώρα δηλαδή που θα ξαναέρθουν. Και μας λέει και ο Πέτρος, καθώς κοινωνείτε, λέει, της παθήμασης του Χριστού, κατά το μέτρο που μετέχετε στα πάθη του Χριστού μας, χαίρετε, να χαίρεστε. Είναι εν τη δόξη της Αποκαλύψεως αυτού, χαρείτε αγαλλιόμενοι. Γιατί όταν θα επανέλθει, λέει, εν δόξη, μετά τον Αγίο Αγγέλου, να χαρείτε, να αισθανθείτε αγαλλίες. Πρέπει λοιπόν να γίνουν αυτά. Και για ένα άλλο λόγο που λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι να κρυθώσει πάντες οι μη πιστεύσατε στη αληθεία, αλλά ευδοκίσατε εν τη αδικία. Όλοι αυτοί οι οποίοι οδηγούν τον Χριστό μας σήμερα, εκτός συντάγματος, ιστορίας, πολιτισμού και των καρδιών των Ελλήνων, είναι αυτοί οι οποίοι θα λογοδοτήσουν στον Κύριό μας, και να είστε βέβαιοι, και με αυτή τη βεβαιότητα να πορεύεστε, να προσεύχεστε, να μην ανησυχείτε, και ας μην νομίσει κανείς ότι με διαδηλώσεις και πανό και αφήσεις και πορείες και αντιπαραθέσεις με τα μάτια έξω από τη Βουλή είναι δυνατόν να πιστούν. Δεν θα πιστούν. Δεν θα πιστούν οι πολιτικοί μας. Είναι αποφασισμένοι, όπως αποφασισμένος ήταν και ο Ιούδας, παρόσως προειδοποίησης και αν το έκανε ο Κύριος μας, εξετέλεσε αυτό το οποίο είχε στο μυαλό του. Και αυτό θα κάνουν και οι πολιτικοί μας.